Ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ σήμερα μαζί μας. Την εκδήλωση θα ξεκινήσει η παλιά μαθήτρια, η κυρία Στέλλα Μαρκοπούλου. Σε λίγη στιγμή. Της Άκρης. Μία εκδήλωση μας στα 12 χρόνια ζωής της έγινε πλέον θεσμό στην καρδιά και στη ψυχή κάθε παίκτριας και κάθε παίκτη που αγωνίζεται με το έμβλημα του δικέφαλου αετού της Τρίπολης στο στήθος. Αξιότιμοι προσκεκλημένοι, αγαπητοί αθλητές, μέλη και φίλοι του τένις και της ΑΕΚ Τρίπολης, καλησπέρα σας. Ήμουν μικρό κορίτσι στα 6 μου χρόνια, όταν για πρώτη φορά έφτασα και εγώ ρακέτα. Και βρέθηκα στα γήπεδα τένις του ΔΑΚ Τρίπολης με προπονητή τον κύριο Γιώργο Παπαδόπουλο. Ήμουν και εγώ εκεί, στη θέση που είσαστε εσείς τώρα, και περίμενα υπομονετικά τη δική μου πρόσκληση για να βραβευτώ για τις δικές μου επιτυχίες στο άθλημα που τόσο αγαπήσαμε όλοι. Δεν περίμενα, και σας το λέω ειλικρινά, ότι κάποια μέρα θα έφευγα από τις καρέκλες που κάθεστε τώρα εσείς και θα μου γινόταν η τιμή να βρίσκομαι εδώ, σε αυτό το βήμα, και να παρουσιάζω εγώ αυτή την εκδήλωση. Εμένα, ευχαριστώ που είστε εδώ σήμερα. Αξιότιμοι κύριοι της τοπικής αυτοδιοίκησης, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΕΚ, αγαπητοί φίλοι, μην έχετε καμία αμφιβολία. Η εθελοντική προσφορά στα κοινά του εραστεχνικού αθλητισμού είναι μια μικρή ηρωική πράξη. Δεν το γνώριζα κι εγώ, το έμαθα τα τελευταία 2 χρόνια. Απαιτεί χρόνο που θα μπορούσε κάποιος να διαθέσει στην οικογένειά του, απαιτεί υπομονή, επιμονή και πολύ συχνά απαιτεί και χρήμα. Που όπως γνωρίζουμε από το καλοκαίρι του 2015 δεν κυκλοφορεί σε μεγάλες ποσότητες ανάμεσά μας. Θα ήθελα λοιπόν ενώπιος να αναγνωρίσω την προσφορά αυτή και τις απαιτούμενες μικρές θυσίες στον πρόεδρο, τον κύριο Παναγιώτη Βαλασόπουλο, τον κύριο Αναστόπουλο, τον κύριο Φαρφαρά, τον κύριο Γιώργιο Νίκου, τον κύριο Γιάννη Νίκου, τον κύριο Μπερτζελέτο και τον κύριο Σωτηρόπουλο, που είναι οι άνθρωποι που απαρτίζουν τη διοίκηση της ΑΕΚ. Να τους ευχαριστήσω γιατί η επιβίωση ενός ερασιτεχνικού σωματείου στην Ελλάδα του 2018 είναι πραγματικά ένας άθλος και θέλει προσπάθεια από όλους. Όσον αφορά το τμήμα της ΑΕΚ, του οποίου τυχάνω να είμαι έφορος, το τμήμα τένις δηλαδή, η δική μου δουλειά γίνεται λίγο πιο εύκολη. Για 2 λόγους. Ο πρώτος είναι η μαζική δική σας παρουσία, η οικονομική στήριξη και η ηθική φυσικά. Χωρίς αυτήν, τίποτα από όσα θα δείτε σήμερα σε αυτή την εκδήλωση δεν θα μπορούσε να γίνει πραγματικότητα. Οφείλω να ομολογήσω ότι νιώθω συγκινημένος. Πριν 12 χρόνια ήρθα στον τόπο αυτό και εφέτος τελειώνοντας τυχαίνει η σημερινή μέρα σαν ψέμα πριν 42 χρόνια να κάνω έναρξη της εργασιακής μου δραστηριότητας εφημερεύοντας 42 χρόνια πριν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη διοίκηση της ΑΕΚ Τρίπολης. 7 χρόνια μετά και μετά από 4 χρόνια επιτυχημένης παραμονής στην Β' Εθνική ήρθαμε. Ξανά ήρθαμε για να γιορτάσουμε ένα ακόμα πρωτάθλημα. Το δεύτερο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής από τα κορίτσια της ΑΕΚ Τρίπολης είναι γεγονός. Και πιστέψτε με, οι χαμηλές κατηγορίες θέλουν πολύ μόχθο, πολύ υδρότα και αρκετή θέληση και μαγιά για να διεκδικηθείς. Και από προσωπική μου πείρα σας λέω ότι θέλει αρκετή επιμονή και παλικαριά για να ανέβεις στην επόμενη κατηγορία και βέβαια για να μείνει σε αυτή. Και αυτά τα κορίτσια λοιπόν, από ό,τι φάνηκε την είχα. Και με τους προπονητές τους, την κυρία Χατζηγιάννη Γεωργία και τον κύριο Παπαδόπουλο Γεώργιο, που ήταν ο μοναδικός συνδετικός κρίκος στα 3 αυτά τα προβλήματα, έφτασαν ξανά σε αυτή την κατάκτηση.
του ΣΑΕΚ, μια γιορτή που βραβεύουμε και τιμάμε τα παιδιά για τον κόπο τους, για την αγωνιστική τους δράση του 2017. Εύχομαι τα αστέρια της ΑΕΚ να φτάσουν πολύ ψηλά και να επιτύχουν τους στόχους που έχουν βάλει, ώστε αυτό το άθλημα που τα τελευταία 10-15 χρόνια έχει απασχολήσει και συμμετέχουν πάρα πολλά παιδιά στην πόλη μας, να βρει αντάξια γήπεδα από την Δημοτική Αρχή, ώστε η Τρίπολη να φτάσει στα πέρατα της Οικουμένης. Σαν Τρίπολη, σας ευχαριστώ όλους και να λέω ξεχωριστά για την τεράστια τιμή που μας κάνατε. Για άλλη μια χρονιά να βρίσκετε να βρίσκεστε κοντά μας στη μεγαλύτερη εκδήλωση του Μήλου Τένις Σαν Τρίπολη στο Forum The Stars 2017. Τέτοιες στιγμές που φεύγω από το στενό όριο των 4 γραμμών, αισθάνομαι περήφανος που μαζί σας έχω κατακτήσει τα πάντα. Χωρίς εσάς, τους παίκτες μου, πραγματικά μπορεί και να μην φτάναμε τόσο ψηλά. Ευχαριστώ τη διοίκηση της ΑΕΚ Τρίπολης για την τιμή που μου κάνει όλα αυτά τα χρόνια να έχω την προπονητική τύχη της ομάδας στα χέρια μου. Και βέβαια ευχαριστώ όλους εσάς, τους γονείς που μου εμπιστεύεστε τα παιδιά σας. Πραγματικά, με αυτές τις τέσσερις κοπέλες που είδατε πριν, τις τέσσερις αθλήτριες, έχουμε ζήσει πάρα πολλές χαρές, αλλά να είστε σίγουροι ότι για να φτάσουμε σε αυτές τις χαρές έχουμε ζήσει πολύ περισσότερες στεναχώριες, αλλά τι να κάνουμε, αυτή είναι η ζωή, αυτή είναι αθλητισμός, αυτός είναι ο αθλητισμός. Ευχαριστώ τα κορίτσια μου για το δεύτερο πρωτάθλημα που χάρισα στην ομάδα μας και να είναι σίγουρος ότι η ΑΕΚ Τρίπολης θα είναι εκεί και πάντα δίπλα τους σε ό,τι χρειαστούν και μπορέσει να τους βοηθήσει. Να φύγουμε λίγο από αυτό το κομμάτι και να περάσουμε σε επόμενες βραβεύσεις. Συνεχίζοντας τη σημερινή μας εκδήλωση, θα ήθελα να σας πω, αν και το γνωρίζετε οι περισσότεροι, ότι ο αρκαδικός αθλητισμός είχε, έχει και ελπίζουμε να έχει αθλητές που να κάνουν γνωστό το όνομα της πόλης μας τόσο εντός όσο και εκτός των τυχών της χώρας. Ο όμιλός μας κάθε χρόνο έχει την τιμή να βραβεύσει έναν Έλληνα ή μια Ελληνίδα αθλήτρια που κατάγεται από την Αρκαδία, η οποία έχει τιμήσει τη χώρα μας διεθνώς. Στη φετινή χρονιά αποφασίσαμε να τιμήσουμε μια αθλήτρια του Στίβου από την Τρίπολη που μας έχει κάνει διεθνώς περήφανος με τις επιδόσεις της. Στην κατοχή της έχει πέρα από τις 12 πρώτες θέσεις, 10 δεύτερες και 6 τρίτες σε πανελλαδικούς αγώνες από τα σχολικά της ακόμα χρόνια. Έχει λοιπόν κατακτήσει την τέταρτη θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων στη Σιγκαπούρη, την τρίτη θέση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Επιλογή στη Μόσχα, την πρώτη και την τρίτη θέση στα Βαλκανικά Πρωταθλήματα στην Τουρκία το 2011 και το 2012, την πρώτη θέση στα 5 χιλιόμετρα στο Μαραθώνιο της Αθήνας και βέβαια όλα τα παραπάνω την έκαναν άξια αθλητικής υποτροφίας στο Πανεπιστήμιο Λος Άντζελες. Ευχαριστώ που με τιμάτε, συνεχίζετε να με τιμάτε για τις επιτυχίες μου στο Στίβο. Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ Τρίπολης για όλες τις επιτυχίες και για το πρωτάθλημα που πήρε φέτος. Και εύχομαι ακόμα πολλά πρωταθλήματα να πάρει. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ για την ευγενική και τιμητική προσφορά αυτού του ωραίου δώρου από το τμήμα του τένις της ΑΕΚ Τρίπολης. Θέλω επίσης να πω ότι στα 40 χρόνια που συμμετέχω στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΕΚ Τρίπολης από όλες τις θέσεις, πρόεδρος, γραμματέας, ταμείας, μέλος, απλό μέλος, αναπληρωματικό μέλος. Όλα αυτά τα χρόνια προσπάθησα να προσφέρω ό,τι μπορούσα. Και από το τμήμα του κύριου Σοκράτη Κοσμίδη να παραλάβει την ειδική πλακέτα και να αναγνώσει την επιστολή του Προέδρου του Νομικού Προσώπου του Τρίπολης. Ο
χαιρετισμό του Προέδρου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Δήμου Τρίπολης και τεταμένου Δημοτικού Συμβούλου του Δήμου Τρίπολης για θέματα αθλητισμού Θεόδωρου Καραλή. Κύριε Πρόεδρο και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Τένις της ΑΕΚ Τρίπολης, αξιότιμοι προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι, με μεγάλη χαρά χαιρετίζω την εκδήλωσή σας Follow the Stars 2017 και ζητώ συγγνώμη που λόγω ανελημμένων υποχρεώσεων δεν ήταν δυνατόν να παρευρίσκομαι στην εκδήλωσή σας. Σήμερα εορτάζεται η ηρωική έξοδο του Μεσολογίου και είμαι υποχρεωμένο να εκπροσωπήσω τον Δήμο μας στην αδερφοποιημένη ιερή πόλη και τις εκδηλώσεις που γίνονται εκεί για την έξοδο. Πιστεύω πως οποιαδήποτε προσπάθεια γίνεται σε σχέση με τον αθλητισμό είναι αξιόλογη γιατί βοηθάει όχι μόνο τη διατήρηση καλής υγείας, αλλά προάγει το πνεύμα και δημιουργεί τις προϋποθέσεις μιας υγιούς κοινωνίας. Οι πρόγονοί μας, οι οποίοι είχαν ενσωματώσει την άθληση στην καθημερινότητα, πολύ σωστά έλεγαν ους υγιείς εν σώματι υγιές, αντιλαμβανόμενοι την αξία της άθλησης. Στην πορεία του χρόνου δημιουργήθηκαν και άλλα αθλήματα εκτός των αθλημάτων του κλασικού αθλητισμού. Ως σύγχρονο αθλητικό παιχνίδι χαρακτηρίζεται και η αντισφαίριση και έχει μάλιστα ενταχθεί στα Ολυμπιακά αθλήματα. Εξαιτίας αυτού η προσπάθειά της είναι αξιόλογη, μιας και η ευρύτερη περιοχή της Αρκαδίας είναι γνωστό πως έχει να δείξει μεγάλο αριθμό σε αθλητές και αθλήτριές του. Κλείνοντας και μη θέλοντας να μακρηγορήσω, σας εύχομαι να συνεχίσετε την προσπάθειά σας με τον ίδιο ζήλο και να έχετε σε βάθος χρόνου την άνοδο ως σύλλογος που επιθυμείτε. Σας ευχαριστώ για τη σημερινή απονομή, επειδή μέσω εμού αναγνωρίζετε την προσφορά του Δήμου μας στον αθλητισμό, τον οποίο υπηρετώ ως εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος και το νομικό πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Δήμου Τρίπολης, το οποίο και εκπροσωπώ ως πρόεδρος. Καραλής Θεοδωρής. Που μαστίζεται από τη δυσκολία επίτευξης συμφωνιών, ο Όμιλος μας έχει την τιμή να έχει δίπλα του ανθρώπους που αγαπούν τον αθλητισμό και τις προσπάθειες των παιδιών μας, μιας και κάποτε υπήρξαν και εκείνοι αθλητές. Τιμούμε σήμερα την επιχείρηση Everest Τρίπολης και θα είχε διαφημιστική κάλυψη και προβολή του αθλήματός μας όλη την προηγούμενη χρονιά. Κάλυψε όλες μας τις διοργανώσεις και τις εκδηλώσεις. Για τη σημαντικότητα, αν όχι την αναγκαία του προσφορά στο άθλημα και τον όμιλό μας, τιμούμε σήμερα τη Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης, που παρακαλείται ο κύριος Αντιπρόεδρος, κύριος Λουκάς Δημήτρης, να παραλάβει τη τιμητική πλακέτα εκ μέρους της Δημοτικής Ραδιοφωνίας. Είναι τιμή για μας, τη Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης, να μας τιμά ένα σωματείο σε την ΑΕΚ Τρίπολης. Ως παλιός Τρυπολίτης και ως άνθρωπος ο οποίος έχω υπηρετήσει το Διοικητικό Συμβούλιο στην ΑΕΚ στο ποδοσφαιρικό τμήμα, θα μου επιτρέψετε να ξέρω πιο πολλά. Η ΑΕΚ Τρίπολης είναι από τα θεότερα και τα δυναμικότερα σωματεία της Πελοποννήσου. Είναι το πολυδύναμο σωματείο με 4 και πλέον αθλήματα. Πολύ δύσκολα βρίσκουμε αυτά τα σωματεία. Γι' αυτό του συγχαίρω ιδιαίτερα. Βεβαίως είναι και κάτι άλλο το οποίο το γνωρίζετε, αλλά δεν το άκουσα μέχρι τώρα. Είναι προσφυγικό σωματείο. Το ίδρυσαν οι Έλληνες προσφυγές μας, οι οποίοι ήρθαν από τη Μικρά Ασία, εγκαταστάθηκαν στους Φιλικούς και από εκεί ξεκίνησε η ΑΕΚ Τρίπολης. Και το τρίτο είναι, θα θέλω και εγώ ιδιαίτερος να συγχαρώ τον κύριο Νίκο, ο οποίος υπηρέτησα μαζί του στο Συμβούλιο. Και θα μου επιτρέπετε, να ξέρω και πιο πολλά ποιος ήταν, ποιος είναι και όσο μπορεί και θα είναι. Η Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης, το δυναμικό προσωπικό, οι δημοσιογράφοι, ο πρόεδρος, το Διοικητικό Συμβούλιο και όλοι εμείς συγχαίρουμε την ΑΕΚ Τρίπολης και να ξέρετε ότι είμαστε κοντά σε όλα τα σωματεία και ιδιαιτέρως στην ΑΕΚ Τρίπολης για τα προηγούμενα που είπα. Έχουμε πάντα επιτυχίες στην ΑΕΚ Τρίπολης, σε όλα τα τμήματα και καλό κουράγιο στους διοικούντες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ στις επιτυχίες. Να είστε καλά, πάντα υγεία και επιτυχίες σε όλους τους. Καταρχήν να ευχαριστήσω για την πρόσκληση και να συγχαρώ αυτό το ιστορικό σωματείο της Τρίπολης, αναφέρθηκαν οι προηγούμενοι, στην πολύ πλευράση που έχει. Νομίζω όλων εμάς των υπόλοιπων η ευθύνη είναι να συμβάλλουμε στην υποστήριξη με όποια μέσα μπορούμε, ο καθένας από την κάθε πλευρά και η αιρετή με την ευθύνη της διαχείρισης του Δήμου. Καλησπέρα σας, είναι μεγάλη χαρά να βρίσκομαι ανάμεσα σε μικρούς αθλητές και το μικρό σε ηλικία.
αλλά επειδή πάντα όταν με καλούν σε κάποια εκδήλωση σχεδιάζω άλλα πράγματα να πω και από την έκβαση της εκδήλωσης τελικά καταλήγω να λέω άλλα, θέλω να πω ένα μεγάλο συγγνώμη και για τους νυν και για τους πρώην αιρετούς που ανάγκασαν τους συλλόγους να δίνουν βραβείο επειδή δεν τους εμπόδισαν να κάνουν κάποια εκδήλωση. Ζητώ, κύριε Φόρε, συγγνώμη και για τους νυν και για τους πρώην. Ελπίζω αυτό να μην ξαναγίνει και να μην σχολιάζουμε το αυτονόητο. Το δεύτερο, που ήταν μια μεγάλη στιγμή που είδαμε στο Video World, το οποίο είναι και ο λόγος να πηγαίνετε τα παιδιά σας να τα βγάζετε από τα τάμπλετ, να τα διώκουν από τα τάμπλετ και να τα πηγαίνετε στους συλλόγους να κοινωνικοποιούνται και να γίνονται κοινωνοί της Ευγενής Άμυλας. Ήταν σκηνή με τον πρωταθλητή, τον κύριο Λαζαρίδη, που ανάμεσα στα παιδιά, μόνο και μόνο η παρουσία του τους δίδαξε ότι το να έχεις άτομο με ειδικές ανάγκες δεν σε ξεχωρίζει από την κοινωνία. Σου αλλάζει την κατεύθυνση της ζωής σου και σου μαθαίνει έναν άλλο τρόπο ζωής και για να διακριθείς με τον καινούριο τρόπο ζωής που έχεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή Πάσχα σε όλους.